Καλησπέρα σας φίλοι μου και στο απόψινό live. Ωραία. 16 Οκτωβρίου 2018. Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε και αυτό το μοίρασμα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα περιμένουμε να μπουν μέσα οι φίλοι μας για να ξεκινήσουμε και το απόψινο live. Σήμερα φίλοι μου είμαι λίγο κάπως, να με συγχωρέσετε, γιατί είχα κάνει μια εξαγωγή φρονιμίτη και είμαι λίγο από αυτή την πλευρά λίγο πλεισμένος και... Ωραία, και έχω λίγο βαρύ κεφάλι, καταλαβαίνετε. Οπότε θα βάλουμε τα δυνατά μας να βγάλουμε εις πέρας και αυτή την αποστολή σήμερα, με τη βοήθειά σας. Λοιπόν, καλησπέρα Αλεξάνδρα, στους φίλους μας από την επαρχία και το εξωτερικό φυσικά, έτσι. Γεια σου Κατερίνα, όσους προλάβω να δω παιδιά, Μένη, η Ελπίδα, η Ανούλα μας από την Κύπρο, η Καλή, όλα τα καλά παιδιά. Λοιπόν, ωραία, ακούγομαι καλά. Οπότε σήμερα γράψτε φίλοι μου τις ερωτήσεις σας και τα θέματα που θα θέλετε να αναπτύξουμε σήμερα. Εγώ θα κάνω ένα πρόλογο, να σας πω 2-3 πραγματάκια σε λίγο, δεν θα κάνω πολλή ώρα και σήμερα θα δώσουμε βάση στις δικές σας. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Νίκη. Γεια σου Βασίλη. Λοιπόν, πάμε λίγο μέσα. Μπορείτε να ξεκινήσετε, είπαμε, να γράψετε από τώρα τα θέματά σας. Λοιπόν, έχω κάνα 2 ερωτήσεις ήδη στο μυαλό μου να σας απαντήσω. Το πρώτο πράγμα ήταν που μου είπαν σήμερα ένας φίλος, αν μπορώ να πω για τις ημέρες της εβδομάδος, γιατί λέει ξεκινάει από τη Δευτέρα, λέει, και δεν υπάρχει η πρώτη. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας πω φίλοι μου είναι ότι υπάρχει πρώτη και λέγεται Κυριακή, έτσι, Κυριακή. Λοιπόν, η Κυριακή είναι η κύρια, υποτίθεται, ημέρα. Οι 7 ημέρες έχουν βγει από τα 7 επίπεδα, υποτίθεται, της κρυστάλλωσης, της κρυστάλλωσης της ενέργειας. Υποτίθεται ότι η Κυριακή αντιπροσωπεύεται, όπως είπαμε, από το Sunday, που λένε και οι ξένοι, από το φως, από τον ήλιο μέσα μας, δηλαδή το κεντρικό σημείο, από την πηγή. Από το κεντρικό σημείο τα 5 επίπεδα, τα πρώτα είναι όλα αυτά τα άειλα που μέσα από εκεί πέρα υπάρχει και η ψυχή μας. Δηλαδή μετά από το Sunday θα λέγαμε ή από την Κυριακή υπάρχει η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μετά το 5ο επίπεδο φίλοι μου αρχίζουμε και μπαίνουμε στο συγκινησιακό επίπεδο που είναι η Παρασκευή. Αυτή η Παρασκευή είναι, θα λέγαμε, το αστρικό επίπεδο και φυσικά όπως καταλαβαίνετε το Saturn Day, κρόνια δηλαδή του χρόνου, έτσι, αρχίζει και κρυσταλλώνεται πλέον μέσα στο χωροχρόνο η κάθε ενέργεια. Οπότε αυτό θέλω να μας δώσουμε, φίλε μου, που μου κάνεις την ερώτηση, με την έννοια των 7 ημερών. Ξεκινάει από την πρώτη, από την Κυριακή και φτάνει στο Saturn Day, έτσι, σε αυτό που λέμε εμείς το Σάββατο, με την έννοια ότι εκεί ξεκινάει και μπαίνει στο χωροχρόνο. Αυτή την προεργασία έχει η κατάβαση, τα λέγαμε, της ενέργειας και έτσι έχουν βγει 7 ημέρες, τα λέγαμε, της εβδομάδας κατά αυτή την έννοια που τους έχουν δώσει. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω είναι για την αδιαλαξία. Το είχα σημειώσει να σας πω για την αδιαλαξία, όπως καταλαβαίνετε, από το α το στερητικό, τον δία και την αλλαγή. Τι σημαίνει λοιπόν η αδιαλαξία? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε
εκείνη την κατάλληλη, θα λέγαμε, ρευστότητα για να μπορούμε, να έχουμε αλλαγή, θα λέγαμε, στα επίπεδα του νου μας. Για να καταλάβουμε τα επίπεδα του νου μας, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε την έννοια της ρευστότητας. Η έννοια της ρευστότητας δεν είναι τίποτα άλλο παρά να μπορούμε να έχουμε εκείνη την πρόσβαση και την ευκολία να αλλάζουμε, θα λέγαμε, νοητικό επίπεδο μέσα μας. Στην πραγματικότητα, αφού έχουμε αναπτύξει τη συνείδησή μας και έχουμε φτάσει να έχουμε συγκεκριμένα επίπεδα στη δική μας τη συνείδηση, η αδιαλλαξία είναι όταν εμείς κολλάμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και η ρευστότητα μέσα μας είναι όλη εκείνη η τεχνική που μπορούμε να έχουμε για να περνάμε από επίπεδο σε επίπεδο. Επίσης, όταν εμείς περνάμε από επίπεδο σε επίπεδο και βλέπουμε διαφορετικά πράγματα, στο κατώτερο επίπεδο ο νους ταυτίζεται με την ύλη, στο ανώτερο επίπεδο ο νους αποταυτίζεται με την ύλη. Συγκεκριμενοποιείται και ελαττώνεται και όταν ανεβαίνει προς τα πάνω, θα λέγαμε, αυξάνεται, μεγενθύνεται, έτσι, και λειτουργεί εκείνη την ώρα το πιο ολικό. Έτσι, αυτή η ρευστότητα μέσα μας των επιπέδων μας δίνει εκείνη την κατάσταση να μπορούμε εμείς σε κάθε, σε εισαγωγικά, πρόβλημα που φαίνεται ή πρόκληση στα κατώτερα επίπεδα, με την αλλαγή μέσα μας της νοητικής προσέγγισης, να μπορούμε να ξεπερνάμε τα διάφορα πρώην προβλήματα που μπορούσαν να υπάρχουν, θα λέγαμε, με τα κατώτερα επίπεδα, έτσι, της νοητικής μας προσέγγισης. Λοιπόν, η έννοια, θα λέγαμε, της ρευστότητας, φίλοι μου, στην πραγματικότητα έρχεται όταν εμείς δουλεύουμε με το στοιχείο το υγρό, όπου είχα πει και την άλλη φορά, μέσα μας τα τέσσερα στοιχεία τα εργαζόμαστε με αυτά και μπορούν να επιφέρουν διάφορες αλλαγές στο ψυχολογικό μας κόσμο. Έτσι, στο ψυχολογικό μας κόσμο, πολλές φορές δουλεύουμε με τη φωτιά, δουλεύουμε με το νερό, δουλεύουμε με τη γη, δουλεύουμε με τον αέρα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα τέσσερα στοιχεία σε τέλεια ισορροπία μας φέρνει το πέμπτο στοιχείο, έτσι, τον εθέρα, εκεί που θέλουμε να μπούμε, στην πεμπτουσία που θέλουμε να πάμε. Όταν λέμε δουλεύουμε με τα τέσσερα στοιχεία μέσα μας, κάθε στοιχείο, όπως σας εξήγησα τώρα, τη ρευστότητα, το τι σημαίνει, να μπορούμε να έχουμε εκείνη τη μετάβαση στα νοητικά μας, τα λέγαμε, επίπεδα, έτσι και τα άλλα στοιχεία μπορούν να μας δώσουν την έννοια της καύσης, της μεταλλαγής, έτσι, της διάλυσης, όπως λειτουργεί με το στοιχείο της φωτιά, την έννοια της σταθερότητας, φυσικά, με το στοιχείο της γης, να μπορούμε να έχουμε σταθερές βάσεις, και φυσικά την έννοια του αέρα, με την έννοια του διανοητικών σκέψεων που πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούν, τα λέγαμε, τον εαυτό τους. Όταν εμείς γίνουμε κυρίαρχοι αυτών των τεσσάρων στοιχείων μέσα μας, φίλοι μου, στην πραγματικότητα είναι ότι μπορούμε σαν να κυριαρχούμε σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Και έτσι αυτά τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, ενωμένα μαζί του, μας κάνουν, αφού από πριν από εκεί έχουν φύγει, μας κάνουν να μπαίνουμε στην πεμπτουσία, θα λέγαμε, στον εθέρα, το πέμπτο στοιχείο, το οποίο αυτό μας δίνει τα ανώτερα επίπεδα, θα λέγαμε, έτσι, τα αόρατα και όλα αυτά τα πράγματα που μπορούμε να συλλάβουμε εκτός του χωροχρόνου. Λοιπόν, δεν θα προχωρήσουμε άλλο μέσα σε αυτό το πράγμα για την αδιαλλαξία. Μέσα μας έχουμε δύο Μέρκαμπα, θα λέγαμε. Μέσα μας έχουμε δύο σπήρες, δύο δίνες. Όπως όλα τα πράγματα, από το μικρότερο στοιχείο που υπάρχει μέχρι το μεγαλύτερο, λειτουργεί μέσα το Άγιο το 8. Εμείς αυτό το Άγιο το 8, θα λέγαμε, μπορεί να το κάνουμε έτσι και το λέμε οριζόντια, ή μπορεί να το κάνουμε έτσι, να το λέμε έτσι ότι είναι κάθετα. Αυτό σημαίνει και μέσα μας. Έχουμε δύο δίνες αντιστρόφως ανάλογες. Κάθε φορά πάνω από το διάφραγμα, η δίνη, θα λέγαμε, είναι διαφορετική στροφή, με την έννοια, όπως ακούγεται και από τη θηλυκή, θα λέγαμε, ενέργεια, να μπορεί να πηγαίνει προς την πηγή, προς το κέντρο, και μέσα μας εκείνη την ώρα, αφού όλα πηγαίνουν προς το κέντρο, να ενώνονται. Έτσι μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας, τον ενωτικό, το ένα, και να γίνουμε μονοθεϊστές, μόλις φτάσουμε να ενωθούμε με τη μονή θέα.
Το κάτω μέργαμπο, όπως όλοι ξέρετε, είναι αυτό που λειτουργεί εξ αφαιρέσεως. Δηλαδή αφαιρούμε τα πράγματα που δεν είμαστε για να βρούμε τον εαυτό μας. Όταν εμείς μπαίνουμε στο 3D στοιχείο, θα λέγαμε, στην έννοια της ατομικότητας, λειτουργούμε με την αφαίρεση για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Γιατί πολύ απλά, γνωρίζοντας τι δεν είμαστε, συνεχώς συγκεκριμενοποιούμε τον εαυτό μας για να δούμε ποιοι είμαστε, για να βρούμε τον εαυτό μας. Από την άλλη πλευρά, όταν φεύγουμε από το διάφραγμα και πάνω, με την έννοια θα λέγαμε τον τσάκρα, έτσι, και των διαφόρων άλλων κέντρων που αναπτύσσουμε μέσα μας, λειτουργούμε με την έννοια της διάλυσης του εγώ. Έτσι, λειτουργούμε με την αυταπάρνηση σε εισαγωγικά, γιατί κοιτάμε να ενσωματωθούμε με όλα τα πράγματα. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει, φίλοι μου, να λειτουργούν σε ισορροπημένη, θα λέγαμε, εξέλιξη, για να μπορεί ένας άνθρωπος, πνεύμα και ύλη, θα λέγαμε, ή το ανώτερο κομμάτι και το κατώτερο, να τα έχει σε ισορροπία. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν αυτά τα δύο πράγματα, έτσι, γιατί δίνουν παραπάνω δυναμικό, είτε στο ένα, θα λέγαμε, τόρους, είτε στο άλλο, είτε στη μία δύνη, είτε στην άλλη δύνη, και δεν μπορούν να τα φέρουν, θα λέγαμε, στο κέντρο σημείο τους και να έχουν μια τέλεια ισορροπία. Βλέπετε πως πολλοί άνθρωποι στην πρώτη φάση της ζωής τους, θα λέγαμε, επειδή ψάχνουν να βρουν τον υλικό εαυτό τους, έτσι, για να μπορούν να γίνουν συνειδητοί στην ατομικότητα την οποία έχει φτιαχτεί, που μέσα εκεί παίζουμε όλοι, στο δικό τους σώμα, στη δική τους ατομικότητα, στο δικό τους δρόμο, στο δικό τους εαυτό, ασχολούνται πολύ με την αφαίρεση των πραγμάτων. Αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει, αυτό δεν το θέλω στη ζωή μου, δεν το θέλω στη ζωή μου, δεν το θέλω στη ζωή μου. Όλος ο εξωτερικός κόσμος, φίλοι μου, λειτουργεί λοιπόν με την αφαίρεση. Κοιτάμε ποιοι είμαστε και με ποια πράγματα είμαστε συμβατοί και με άλλα πράγματα που δεν είμαστε. Όμως, όταν κάτι το παίρνουμε μέσα μας και το διαλύουμε, όπως σας είπα, τη μορφή του, και παίρνουμε μόνο, θα λέγαμε, την ενέργεια μέσα του, παίρνουμε μόνο σε εισαγωγικά τα αρχέτυπα, τις συγκινήσεις, μέσα μας λοιπόν, στο εσωτερικό μας πεδίο, δεν τα διαλύουμε, αλλά τα ενώνουμε. Η εργασία εξωτερική με την εργασία την εσωτερική είναι αντιστρόφως ανάλογη. Μέσα μας πρέπει να ενσωματώσουμε αυτή την ενέργεια. Έξω μπορούμε να την κρατήσουμε σε απόσταση, για να μην μπορεί να μας επηρεάσει και έτσι να φύγει από την πραγματικότητά μας. Μέσα μας τα πράγματα ποτέ δεν φεύγουν. Είτε είναι εχθρός, είτε είναι αγαπημένος, είτε είναι ζωντανός, είτε είναι πεθαμένος, μέσα μας τα πράγματα, φίλοι μου, ποτέ δεν φεύγουν. Γι' αυτό στην πραγματικότητα όλη μάχη να διώξουμε από μέσα μας τα πράγματα είναι ανώφελη. Μπορούμε απλά να τα έχουμε βάλει στη σωστή τους τάξη με την κατάλληλη προσέγγιση. Απ' έξω τα πράγματα, επειδή λειτουργούν σε διαφορετικούς χρόνους και είναι πιο δίσκαμπτα, θα λέγαμε, είναι φυσικό ο καθένας, επειδή λειτουργεί βάσει της ατομικότητάς του, να μπορεί να βάζει κάθε πράγμα στην απόσταση που θέλει. Και αυτό του δίνει την ευελιξία να έχει το δικό του, θα λέγαμε, τη δική του πραγματικότητα. Μέσα του, αν θέλει κάποιος να αναβαθμιστεί, το ξαναλέω, πρέπει ό,τι υπάρχει να το λειτουργεί σαν ένα, σαν κομμάτι του. Βλέπετε, η εσωτερική δουλειά που κάνω μέσα με την εξωτερική δουλειά είναι, θα λέγαμε, αντιστρόφως ανάλογη. Εκεί μπερδεύονται πολλοί άνθρωποι και γίνονται θύματα. Δεν μπορούν να συλλάβουν ότι η αγάπη μπορεί να υπάρξει μόνο στα εσωτερικά πεδία. Στα εξωτερικά πεδία δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη με την έννοια που τη θεωρούμε μέσα μας. Με τον άλλον, λόγω της μορφής, της απόστασης, του χρόνου, δεν μπορεί η μορφή να βιώσει την αγάπη όπως τη βιώνουμε μέσα μας. Γι' αυτό ο ιστορικός κόσμος πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς να συμπεριφερόμαστε και να καταλαβαίνουμε επίσης πώς να συμπεριφερόμαστε στον εξωτερικό μας κόσμο, για να φύγουμε από διάφορες θυματοποιήσεις οι οποίες συμβαίνουν. Γι' αυτό σας λέω ότι πολλοί άνθρωποι είναι μπερδεμένοι πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και η κύρια διδασκαλία, θα λέγαμε, των αρχαίων Ελλήνων, που λειτουργεί βάσει της μεσότητας, μας έδινε αυτή, θα λέγαμε, την προσέγγιση, το να μπορεί κάποιος να συντηρεί αυτή τη μεσότητα. Ναι, μεν το πνεύμα του και την ολότητα και ότι όλοι είμαστε ένα, και απ' την άλλη να μπορεί να καταλαβαίνει τους νόμους, την ιεραρχία και τη διαφορετικότητα που υπάρχει σε αυτό το πεδίο. Αφελείς άνθρωποι, πιστεύοντας στην ισότητα της μορφής, τελείως δηλαδή άνθρωποι ληστές, που δεν μπορούν να καταλάβουν, θα λέγαμε, το πνεύμα, νομίζουν ότι η ισότητα της μορφής στην πραγματικότητα είναι αυτό που χρειάζεται. Η διαφορετικότητα του καθένα
είναι το αξίωμα που όλοι έχουμε. Η διαφορετικότητα του καθένα είναι όλος ο κόσμος που έχει φτιαχτεί για να βιώσουμε το διαφορετικό. Ξεκινήσαμε όλοι σαν ένα και εδώ πέρα έχουμε φτιάξει αυτό το μοναδικό πράγμα, ο καθένας να έχει τη δική του ατομικότητα. Βλέπετε φίλοι μου μέσα σας, να ξεκαθαρίσετε την έννοια της αγάπης με την έννοια της ενέργειας και την έννοια της αγάπης με την έννοια της μορφής, θα δείτε ότι εδώ στο φυσικό μου κόσμο υπάρχουν ιδιότητες, διαχωρισμοί, διαφοροποιήσεις. Εφόσον εμείς θέλουμε να φύγουμε από αυτά και μπαίνουμε μέσα στον κόσμο μας, μπαίνουμε στην ενότητα, στην αγάπη, στην αποτάφτιση και λέμε βγαίνω έξω από το μάτριξ των μορφών για να μπορώ να συλλάβω την ενότητα. Παρ' όλα αυτά όμως μην παίζετε στο λάθος να αδικήσετε και να παξιώσετε την πραγματικότητα, την κοινή του διαχωρισμού την οποία ζούμε μέσα. Άρα πρέπει να γίνουμε κύριοι, θα λέγαμε, στο μάτριξ της διαφορετικότητας, στο μάτριξ των διαχωρισμών, το μάτριξ των μορφών, το οποίο ζούμε και έχουμε συλλάβει και εμείς τη δική μας μορφή και να λειτουργούμε ανάλογα τις ιδιότητες, έτσι, και τις συμβατότητες και τους συγχρονισμούς και μέσα μας να μπορούμε πλέον όλα αυτά τα πράγματα να λύνουμε τις μορφές ώστε να μπορούμε να έχουμε έτσι τη συλλογική κατάσταση. Αυτή είναι η τέλεια ισορροπία για να μπορούν οι δύο δυνάμεις μέσα μας να έρθουν σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει η ισορροπία, θα λέγαμε, του είναι μας, του ολικού εαυτό μας με την στιγμή της ουρανογραμμής η οποία ζούμε σε αυτή την εισάρκωση ο κάθε άνθρωπος στο δικό του επίπεδο. Λοιπόν, θέλω να πω, ωραία. Να ξεκινήσουμε τώρα φίλοι μου και να πούμε μερικές απαντήσεις ή να αναπτύξουμε διάφορα θέματα, έτσι, στα οποία είμαστε, έχουμε τη διάθεσή μας. Εδώ πέρα κάτσε εδώ φίλοι μου η Ελπίδα, μου γράφει τις ερωτήσεις, κάτσε να πάω στην αρχή. Λοιπόν, λέει στα μάτια, μίλησέ μας για τους συμπαντικούς νόμους, μόλις το έκανα, θα λέγαμε συμπαντικοί νόμοι φίλοι μου, μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ότι τα πάντα όλα είναι ρευστά. Έτσι δεν είναι. Όλα είναι ρευστά. Αυτή είναι η μόνη σταθερά. Η ρευστότητα είναι η μόνη σταθερά. Το σύμπαν είναι σαν μια γεννήτρια η οποία δημιουργεί πράγματα, όντα, φύση, 3D και μέσα από αυτά τα 3D, από τα όντα, από τη φύση, η ίδια παίρνει την ενέργεια για να ξανααναπαραχθεί. Έτσι. Τα πάντα είναι ρευστά και δεν υπάρχει τίποτα, θα λέγαμε, σταθερό παρά μόνο η ίδια η ρευστότητα. Επίσης μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια, θα λέγαμε, της αντανάκλασης. Αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε είναι ότι ανεξαρτήτως των μορφών των οποίων και σεναρίων των οποίων υπάρχουν γύρω μας, τι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνο που μετράει δεν είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο, αλλά το βίωμα που παίρνουμε από το σενάριο. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι ανεξαρτήτως τι σενάριο παίζετε στη ζωή μας, το βίωμα από το σενάριο γυρίζει πίσω μας, γυρίζει μέσα σε εμάς, μπαίνει μέσα σε εμάς και αισθανόμαστε τις διάφορες εκείνες, θα λέγαμε, συναισθηματικές μας καταστάσεις. Έτσι, θέλω να καταλάβετε ότι εκτός από το σενάριο το οποίο φαίνεται σαν γεγονός, το βίωμα έρχεται σε εμάς και λέμε νιώθω ευτυχισμένος, νιώθω χαρούμενος, νιώθω στεναχωρημένος, νιώθω, 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 νιώθω και μας προκαλεί αυτή τη συγκίνηση. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι εφόσον η ενέργεια που παίρνουμε μέσα μας από το συγκινησιακό μας σώμα είναι αυτό που στην πραγματικότητα μας κάνει να μας φέρει σε συγκεκριμένη δόνηση, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η μορφή, αλλά το πώς εμείς λαμβάνουμε την ενέργεια από εκείνη τη μορφή απ' έξω. Άρα τι σημαίνει, αναλόγως εμείς, το συγκινησιακό μας, το δικό μας επίπεδο και τις προσδοκίες ή τις πεπιθήσεις που έχουμε εμείς, αυτό που βγάζουμε έξω ξαναγυρίζει πίσω μας, ξαναγυρίζει μέσα μας. Γι' αυτό λέμε στην πραγματικότητα ότι αναλόγως αυτό που εκπέμπεις, αυτό θα λάβεις. Αλλά προσέξτε φίλοι μου, δεν παίζει κανένα ρόλο η μορφή. Πολλοί άνθρωποι τον μπερδεύουν αυτό και κοιτάνε μερικές μορφές και σενάρια και λένε, ξέρεις κάτι, okay, αφού είναι αυτά τα σενάρια, πάνω από ότι κάτι κάνω λάθος στη ζωή μου. Τα σενάρια εδώ στην ποικιλομορφία θα έρχονται και θα φεύγουν. Το θέμα είναι αυτό που βγάζεις η προσέγγιση προς τα έξω, το ανάλογο θέμα θα πάρεις μέσα σου.
Επομένως, μην μπερδεύετε αυτά τα δύο πράγματα, μην δίνετε τόσο πολύ, θα λέγαμε, κυριολεκτική σημασία στα σενάρια, αλλά στο βίωμα που παίρνουμε από τα σενάρια. Και θα δείτε στην πραγματικότητα ότι αυτό που σας λέω λειτουργεί. Αναλόγως με τι προσέγγιση, έτσι, της ενέργειας, θα λέγαμε, αρχίζεις και κλειδώνεις πάνω σε ένα σενάριο, αυτόματα αυτή η ενέργεια θα γυρίσει πίσω. Άλλωστε, αυτή είναι η μοναδική ενέργεια, μη σας ξεγελάνε τα μάτια. Η μοναδική ενέργεια, δηλαδή, που γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίσι και των σχέσεων, είναι μια ενέργεια αόρατη. Δεν θέλω λοιπόν να γίνετε έρμεοι, θα λέγαμε, της ύλης. Δεν θέλω να γίνετε έρμεοι των ματιών, θα λέγαμε, έτσι. Δεν θέλουμε να γίνουμε έρμεοι των ματιών μας. Αλλά στην πραγματικότητα να μπορούμε να συλλάβουμε την αόρατη ενέργεια που αρχίζει και μας δημιουργεί τις σχέσεις. Εντάξει. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να καταλάβουμε ότι αυτό που βγάζουμε έξω, αυτό λαμβάνουμε. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι συμπαντικοί νόμοι, θα λέγαμε, είναι υποδιαιρέσεις αυτών των πραγμάτων που σας είπα. Θα σας πω άλλον ένα που νομίζω ότι είναι σημαντικός, και αυτός ο νόμος, ότι όλο το σύμπαν πάντα τίνει σε ισορροπία. Οπότε, όταν εμείς είμαστε στην πιο ουδέτερη κατάστασή μας, με την έννοια της αυθεντικότητας, τότε στην πραγματικότητα έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη να έλξουμε αυτό που μας αντιπροσωπεύει. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Όσο εμείς δεν βιάζουμε την κατάσταση και είμαστε στον αληθινό εαυτό μας, τόσο λόγω της εξίσωσης που δημιουργεί το σύμπαν να έρθει σε ισορροπία, θα μας φέρει εκείνο το συμπλήρωμα που θα μας φέρει στην καλύτερη ισορροπία μέσα μας. Γιατί όπως πάνω, έτσι και κάτω. Το σύμπαν τίνει σε ισορροπία για να μπορεί να μετακινείται η ενέργεια, σας είπα. Και λίγο από τη μία και λίγο από την άλλη, αλλά όλα τίνουν σε ισορροπία. Φανταστείτε ότι και εσείς είστε αυτό το πράγμα. Εσείς, με το κάθε της ζωής σας, που περιμένετε να σας συμπληρώσει, έχετε μία συγκεκριμένη όθηση από το σύμπαν, για να έρθετε σε ισορροπία και συμπλήρωμα με αυτό που σας συμπληρώνει. Ο μόνος λόγος που δεν έρχεται και καθυστερείτε αυτό το πράγμα, είναι ότι εσείς δεν αφήνετε, λόγω της άγνοιας που έχετε και της έλλειψης εμπιστοσύνης, να έρθει με τη μέγιστη ταχύτητα. Γι' αυτό όσο πιο πολύ είμαστε στο κέντρο σημείο μας, όσο πιο πολύ είμαστε στο αυθεντικό μας, στην εμπιστοσύνη μας, τόσο πιο γρήγορα έρχονται οι αντιπροσωπείες, έτσι, και τα συμπληρώματά μας, για να μας φέρουν πάντα στην έννοια της πληρότητας. Μόνο οι αρνητικές πεποιθήσεις είναι αυτές που καθυστερούν αυτό το έργο. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει η Μένη, πες μας για την κατανόηση του ολοκληρωμένου εαυτού στο τώρα. Σχεδόν το είπα προηγουμένως, όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, έρχεται η έννοια της εμπιστοσύνης στην αξία της στιγμής. Το σύμπαν δεν φτιάχνει τίποτα ανάξιο, φίλοι μου. Ο μόνος που νιώθει αυτή την αναξιότητα καμιά φορά και κατακρίνει ότι κάτι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν θα έπρεπε να γίνει, είναι ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να συλλάβει την ομοτέλεια. Κάθε φορά που εμείς αναβαθμιζόμαστε και μπορούμε να συλλάβουμε το μέγα έργο, τόσο πιο δίκαιοι βλέπουμε την πραγματικότητα. Όσο βλέπουμε μέρη της πραγματικότητας κάτω από τα πρίσματα του ανθρώπου, του μισού ανθρώπου, του ζώου, του θύματος, όλων των ρόλων που μπορούμε να παίξουμε, είναι φυσικό να παίζουμε ανάμεσα σε αδικίες και δικαιοσύνες, σε παράπονα, έτσι, και τα υπόλοιπα πράγματα. Στην πραγματικότητα όλα είναι τέλεια, αλλά επειδή ακόμα η συνείδηση του ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει αυτή την τελειότητα, έτσι, κάτω από τη συγκεκριμένη συνείδηση πολλών ανθρώπων, φαίνεται σαν αδικία ορισμένα πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, άρα τι γίνεται? Για να καταλάβουμε λοιπόν την αξία του τώρα, πρέπει εμείς να είμαστε στο τώρα, έτσι, να είμαστε στο εδώ λοιπόν και τώρα. Κάποιος που μπορεί και παίρνει τα δεδομένα της στιγμής, έχει περισσότερα δεδομένα από κάποιον που λείπει από το εδώ και τώρα για να δουλέψει, έτσι, και να χρησιμοποιήσει, θα λέγαμε, την ίδια τη ζωή, επειδή ξέρουμε ότι μας μιλάει. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι μας μιλάει η ζωή, αν εμείς δεν ακούμε τη ζωή, φυσικά τι θα κάνουμε, και γι' αυτό έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμένα και όλοι οι άλλοι που σας βοηθάνε να ακούσετε τη ζωή, θα είστε κουφοί στα μηνύματα που έχετε από εσάς για εσάς. Το ξαναπούμε άλλη μια φορά, η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από μηνύματα από εμάς προς εμάς. Όταν εμείς δεν μπορούμε να τα αποκωδικοποιήσουμε, όταν εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα μηνύματα που εμείς οι ίδιοι, αφού τη βγάζουμε έξω
ξαναγυρίζει. Εκεί πέρα λοιπόν τι κάνουμε, μέσα στην άγνοια το πώς δουλεύει το σύμπαν, πάμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις, μαθητείες, μοιήσεις και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι να καταλάβουμε στο τέλος ότι τα πάντα είναι φτιαγμένα τέλεια και απλά να αφαιθούμε, να ζούμε, θα λέγαμε, και να μαθαίνουμε από την ίδια μας τη ζωή. Η μηχανική φαντασία είναι αυτό που μας βάζει συνεχόμενα σε σκέψεις τέτοιες, ώστε να λείπουμε από το εδώ και τώρα. Γι' αυτό μιλάμε πάντα για την εγρήγορση. Ένας άνθρωπος που ζει σε εγρήγορση στα 50 χρόνια μπορεί να έχει ζήσει για τους άλλους, θα λέγαμε, 150 χρόνια. Και ένας άνθρωπος που δεν ζει σε εγρήγορση μπορεί να ζει 100 χρόνια για 120 και στην πραγματικότητα να έχει ζήσει 20 χρόνια για κάποιον άλλον που μπορεί να έχει εγρήγορση. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό η αξία της στιγμής, χώρια αυτό το πράγμα που σας είπα, μας δίνει και την εγρήγορση να μπορούμε να επιλέξουμε την αλλαγή πιο γρήγορα. Γρήγορη αλλαγή σημαίνει ρευστότητα. Γρήγορη ρευστότητα σημαίνει αποφυγή. Αποφυγή από τα διάφορα εμπόδια που μπαίνουν στη ζωή μας. Άρα γίνεται πιο εύκολη η ζωή, γιατί το πιδάλιο δουλεύει πιο γρήγορα. Καταλαβαίνετε? Ελπίζω ναι. Λέει ο Στέφανος. Ο Στέφανος λέει, καλησπέρα Στέφανε, καλησπέρα Σταμάτη. Πώς εντοπίζουμε σφαλμένες για μας πεποιθήσεις και πώς τις αποβάλλουμε? Είναι φυσικό, φίλοι μου, να καταλάβουμε ότι μια εσφαλμένη πεποίθηση θα πηγαίνει ενάντια στη λογική μας. Γι' αυτό λέμε το να ρίξουμε το φως της συνείδησης μας πάνω στις πεποιθήσεις. Πολύ απλά κάποιες πεποιθήσεις μας φαίνονται παράλογες. Ο μόνος λόγος που εμείς έχουμε εσφαλμένες πεποιθήσεις είναι γιατί τις δουλεύουμε σαν προγράμματα χωρίς να τις έχουμε επεξεργαστεί. Μόλις περάσουμε από ένα τεστ της συνείδησής μας, του μέτρου μας, γι' αυτό λέμε παν μέτρον άριστο, γιατί όταν στα πάντα τα κάνουμε με συνείδηση, δηλαδή με το μέτρο μας, με το μέτρο της συνείδησής μας, πάντα θα έχουμε το άριστο αποτέλεσμα. Γι' αυτό φίλοι μου, όταν ρίχνουμε το φως της συνείδησής μας πάνω στις πεποιθήσεις μας, μερικές θα μας φανούν παράλογες. Και μετά πρέπει να βρούμε το σύστημα πεποιθήσεων, γιατί δεν είναι μόνο μία, αλυσοδένονται οι πεποιθήσεις μεταξύ τους. Γι' αυτό λέμε σύστημα πεποιθήσεων. Μια πεποίθηση μπορεί να είναι κολλημένη με άλλη, οπότε μπορεί μία να την βρει, αλλά πρέπει να βρει και τις υπόλοιπες. Η κύρια αναγνώριση να ρίξουμε το φως της συνείδησης. Ο Χριστός, Παύλα, το αλληγορικό φως δηλαδή μέσα από τη συνείδησή μας, το καθαρό φως, έτσι τη συνείδησή μας, ο Χριστός, έλεγε εγώ είμαι ο δρόμος. Και τι σημαίνει, ο δρόμος δηλαδή είναι η συνείδηση, είναι η αλήθεια. Ο μόνος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο μόνος δρόμος, φίλοι μου, είναι η αλήθεια. Τώρα, εκεί πέρα που μπερδεύονται οι άνθρωποι και λένε ο καθένας έχει το δικό του δρόμο, είναι ότι κοιτάνε πάλι τα σενάρια της ζωής. Τα σενάρια του καθένα μπορεί να είναι πάρα πολλά. Μέσα σε αυτή τη σύνθεση και τη συνθετικότητα της συμπατικής κόνης που δημιουργούν όλες τις μορφές. Όμως ο δρόμος είναι ένας και αυτή, βέβαια, όταν λέμε της ψυχικής αναβάθμισης, έτσι, και της εξέλιξής μας. Αυτός είναι ο δρόμος. Η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι. Να φύγουμε από τη λύθη, να καταλάβουμε την αλήθεια. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος, λοιπόν. Προχωράμε παρακάτω, λέει η Καλή, από την όμορφη Νάξο. Καλησπέρα, Καλή. Μίλησέ μας, σε παρακαλώ, Σταμάτη, για τη συσχέτιση ανασφάλειας και χαράς. Α, ναι. Ανασφάλεια και χαρά. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ανασφάλεια, σημαίνει ότι λείπει εμπιστοσύνη. Αφού λείπει η εμπιστοσύνη, τι σημαίνει? Ότι εμείς θα είμαστε μαγκωμένοι. Αφού λείπει η εμπιστοσύνη, θα είμαστε στην τσίτα, θα είμαστε σε άμυνα. Καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος σε άμυνα δεν μπορεί να χαρεί, γιατί η χαρά σημαίνει αφήνομαι. Δεν μπορείς να χαρείς σφιγμένος. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όποιοι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν κάνει φιλική τη ζωή προς αυτούς, είναι φυσικό να τους λείπει η χαρά. Και οι στιγμές χαράς να είναι μειωμένες, αναλόγως την ανασφάλεια που νιώθουν. Γι' αυτό στην πραγματικότητα σας λέω να κάνετε εμπειρίες, να προπονήσετε τον εαυτό σας, προπονήσετε τον εαυτό σας, ώστε να ξέρετε πώς θα συμπεριφερθείτε όταν θα έρθει ένα πραγματικό γεγονός, αφού θα είστε προπονημένοι, άρα θα έχετε εκπαιδευτεί με συνεργασία με τον πόνο, ώστε εκείνη τώρα να είστε προετοιμασμένοι. Αφού λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρετε και εσείς οι γυναίκες να κάνετε φαγητό, αν ακόμα υπάρχουν γυναίκες που κάνουν φαγητό, γιατί τώρα με το φεμινισμό έχουν γίνει όλες καριερίστες.
Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, θα το πούμε μετά για το φεμινισμό, άμα θέλετε. Λοιπόν, αν λοιπόν εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε πιο χαλάροι. Γιατί απλά εμπιστευόμαστε την προετοιμασία που έχουμε κάνει. Οπότε είμαστε ικανοί να χαρούμε τη ζωή. Άνθρωπος που δεν είναι προετοιμασμένος, βλέπετε με το που σκουραίνουν τα πράγματα, αρχίζουν όλοι και τα βάφουν σκούρα. Γι' αυτό λένε ο καλός καπετάνιος, την φουρτούνα φαίνεται. Και το φρονίμουν τα παιδιά, πρέπει να σου μαγειρεύουν. Γι' αυτό λοιπόν, σας είπα και την άλλη φορά, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε για τους ανθρώπους που θέλουν να αναβαθμιστούν, να δυναμώσουν για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή, είναι να μπορούμε να προπονούμε τον εαυτό μας πριν έρθει η ώρα να το κάνει η φύση για μας με έναν βίαιο τρόπο, γιατί θα έρθει αναπάντεχα η ζωή μας, έτσι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε, αφινόμαστε μια κατάσταση να γνωρίσουμε τη ζωή, να γνωρίσουμε και να έλκουμε εμείς καταστάσεις συγκεκριμένες, ώστε εμείς να προπονηθούμε στα ανεβοκατεβάσματα, θα λέγαμε, των κυμάτων, έτσι των συχνοτήτων της ζωής, και να μπορούμε λοιπόν στις δύσκολες καταστάσεις να διατηρούμε τις υψηλές μας συχνότητες εσωτερικά. Okay. Ελπίζω να είναι σαφής, καλή για την ανασφάλεια και τη χαρά. Προχωράμε πιο κάτω, λέει η ελπίδα. Θα μπορούσες να μας μιλήσεις λίγο για τους εφαιρικούς λωρούς ή χορδές. Αν υποθέσουμε ότι γίνεται να κοπούν οι λωροί με έναν άνθρωπο, σημαίνει ολική αποκοπή από τη σχέση. Όπως είπα και προηγουμένως, φίλοι μου, ο κόσμος ο 3D με το κόσμο τον εσωτερικό λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Εξαφαιρέσεως λοιπόν τι κάνετε, σας έχουν μάθει να κόβετε λωρούς, να κόβετε σχέσεις, να κόβετε. Να κόβετε σχέσεις για να μην υπάρχει όλη αυτή το παρεδόση των δεμάτων, την οποία λέμε ότι παίρνουμε και δίνουμε. Έτσι. Επομένως, στον κόσμο το φυσικό, όταν εμείς έρχεται η ώρα να κόψουμε κάποιον, στην πραγματικότητα τι κάνουμε, βάζουμε ένα τοίχο, είτε λέγεται ενεργειακός τοίχος, είτε λέγεται, θα λέγαμε, φυσικός τοίχος, είτε λέγεται συναισθηματικός τοίχος. Όλα αυτά τα πράγματα, αφού κόβουμε το αλυσβερίσι, το παρεδόση, το Άγιο 8 που λέω εγώ, με το κάθε τι, είναι σαν να κόβουμε τα ενεργειακά κανάλια που έχουμε δημιουργήσει αναλόγως στα επίπεδα που έχει ο ένας με τον άλλο. Έτσι, τα πολυεπίπεδα, θα λέγαμε, κανάλια που λειτουργούν. Όπως όταν βάζετε ένα καλαμάκι, θα λέγαμε, και ενώσετε ένα σωληνάκι τον έναν άνθρωπο και τον άλλον, όταν παίρνει ο ένας αίμα, θα λέει ευχαριστώ. Όταν όμως του βάλεις δηλητήριο, θα αρχίσει να δηλητηριάζεται. Γι' αυτό σας λέω, φίλοι μου, ότι στην πραγματικότητα την 3D, αφού λειτουργούμε με πακέτα ενέργειας και το ένας παίρνει και ο άλλος δίνει και δεν είμαστε συνειδητοί στις συχνότητες που είναι ο υποατομικός, θα λέγαμε, κόσμος, είναι φυσικό ότι όταν είσαι συνεννοημένος με τον άλλον, ό,τι σου περάσει μέσα σου, είτε λέγεται παράσιτο, είτε λέγεται μικρόβιο, είτε λέγεται ασθένεια, είτε λέγεται δηλητηριασμένη ενέργεια, είτε λέγεται τοξικότητα, θα σας χτυπήσει. Και πολλοί άνθρωποι διαλέγουν να κόβουν λωρούς. Άλλοι άνθρωποι σαν και εμένα που μπορούν να κάνουν την ανακύκλωση όπως τα σκουπίδια, μπορείτε τα σκουπίδια του άλλου να τα ανακυκλώσετε και να τα κάνετε ενέργεια. Και είναι αυτή η αλχημία που μιλάμε μέσα μας. Να μπορούμε την κακία των άλλων να τη γυρίσουμε σε αγάπη. Γι' αυτό λένε και στην πραγματικότητα αγάπα τον εχθρό σου. Δεν λένε κάνε το μαλάκα και ξεκίνα σώνει καλά να τρως φαλιά, σκαρπαζές και τέτοια. Αλλά λένε ξεκίνα να μπορέσεις να μετατρέπεις την ενέργεια από χαμηλές δονήσεις να την αναβαθμίσεις υψηλές δονήσεις μέσα σου. Άρα εσύ πρέπει να είσαι ένας μετατροπέας, έτσι. Εσύ πρέπει να είσαι, θα λέγαμε, ένας αλχημιστής. Εσύ πρέπει να είσαι, θα λέγαμε, ένας ανακυκλωτής, θα λέγαμε, έτσι, της ενέργειας για να μπορείς να το ξαναφέρνεις με τον τρόπο της κατεύθυνσης που θες εσύ. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν να το κάνουν, δεν έχουν τη ρευστότητα, όπως σας είπα στην αρχή, έτσι, ανάμεσα στα διανοητικά επίπεδα, γιατί γίνεται μηχανικά η ρευστότητα πολλές φορές στους ανθρώπους. Αυτοί που δεν έχουν συνειδητά τη ρευστότητα μέσα τους δεν μπορούν να δουλέψουν με την αλχημία. Αυτοί που έχουν σχηματίσει τη συνειδητή ρευστότητα μέσα τους, να μπορούν κατά βούληση να ανεβάζουν την ενέργεια, αυτοί δουλεύουν αλχημικά και έτσι όταν παίρνεις την ενέργεια, τη χαμηλή του άλλου που σου προσφέρει, γιατί εδώ στο γήινο κόσμο, επειδή έχετε κάνει μια σχέση, θα πάει ο άλλος να κάνει το λάθος, έτσι. Και όπως όταν φας την κουνιά θα τρέξει αίμα ασχέτως αν τον αγαπάς. Όπως να φας τη μαχαιριά θα τρέξει αίμα ασχέτως αν είναι το ίδιο σου το παιδί. Και όπως λοιπόν αναλόγως την ώρα που θα κάνει ζημιά στο φυσικό κόσμο θα έχεις την ανάλογη, θα λέγαμε, αντίδραση του μηχανισμού.
Έτσι που λέτε φίλοι μου, πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό το πέρα το πράγμα και να καταλάβουμε λοιπόν ότι εκείνη την ώρα πρέπει να μπει μια απόσταση ανάμεσα στο μαχαίρι και στο σώμα σας, αλλιώς θα αιμορραγείτε και θα πεθάνετε. Δεν παίζει ρόλο αν τον αγαπάτε τον άλλον. Δεν παίζει ρόλο κανένα τον αγαπά τον άλλον. Η μαχαιριά θα είναι μαχαιριά, η μπουνιά θα είναι μπουνιά και αναλόγως σε ποιο σώμα σας βαράει, αυτό το σώμα θα αιμορραγεί. Γι' αυτό οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να ανεβαίνουν στα εσωτερικά του σώματα, γονατίζουν από τον πόνο και λειτουργούν με εκδίκηση γιατί απλά δεν μπορούν να μεταβάσουν ενέργεια στο ανώτερο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά και η ίδια η εκδίκηση του οφθαλμού αντί οφθαλμού είναι της εποχής, θα λέγαμε, εκείνης που ο άνθρωπος μπορεί και μπαίνει μέσα, θα λέγαμε, στο μηχανισμό της ύλης. Αν δεν υπήρχε η έννοια του οφθαλμού αντί οφθαλμού, δηλαδή να πηγαίνουμε σύμφωνα με την ενέργεια, θα λέγαμε, της ύλης, αυτό που αλλάζει η ύλη εδώ πέρα, δεν θα υπήρχε και το κάρμα και τα μαθήματα τα οποία υπάρχουν, θα λέγαμε, ζωή. Μόλις μπαίνουμε σε εσωτερικά πεδία και φεύγουμε από το μηχανισμό των πακέτων, αυτό που σας λέω, το αλυσβερίσι που βλέπουμε 3D, και μπαίνουμε στις συχνότητες, τότε το οφθαλμό του οφθαλμού γίνεται αγάπα των πλησίων σου, με την έννοια της μετουσίωσης που σας έχω πει, που είπαν προηγουμένως. Έτσι. Άρα, στην πραγματικότητα, ολική αποκοπή, θέλω να το καταλάβετε, δεν υπάρχει, είναι μια πλάνη. Ολική αποκοπή δεν υπάρχει, είναι μια πλάνη, όπως ο εγωισμός μας και ο αποκομμένος εαυτός μας είναι μια πλάνη. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με το σύμπαν, όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με την ψυχή μας. Ο μόνος που νομίζει ότι ζει στην πλάνη της αποκοπής είναι ο αποκομμένος, θα λέγαμε, εαυτός μας, που έχει άγνοια. Μόνο αυτός εαυτός ζει την πλάνη της αποκοπής. Στην πραγματικότητα δεν γίνεται ένας αποκομμένος, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχεις. Έτσι. Θα το καταλάβουμε αυτό. Αυτές είναι έννοιες που έχει δώσει η άγνοια της συνείδησης, η συνειδησιακή άγνοια που έχει ο άνθρωπος για το τι συμβαίνει, θα λέγαμε, στο σύμπαν και σε εμάς. Είμαστε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του σύμπαντος, είμαστε σύμπαν, είμαστε ένα. Από εκεί και πέρα σας λέω η φαινομενική αποκοπή, όλο αυτό το πλανεμένο 3D παιχνίδι που παίζουμε σε αυτό το πλανήτη, γη, αυτόν τον καιρό, έτσι, μας δίνει ορισμένες ιδιότητες για να μπορούμε να τις απολαύσουμε και να παίξουμε, έτσι, αυτό το ανάλογο παιχνίδι με τις ιδιότητες του. Προχωράμε παρακάτω. Λέει ο Σταύρος, στα μάτια είμαστε στο τέλος των 1150 χρόνων, λέει, από το 146 π.Χ. και στην αρχή της καινούργιας εποχής για τα επόμενα 2150 χρόνια. Θα ήθελα να μας πεις τι ρόλο θα παίξει σε αυτή την καινούργια εποχή ο Χριστός, ο Παράκλητος και ο Δίας, σαν συμπαντικές έννοιες, και πώς αυτό θα μας βοηθήσει στην αναβάθμισή μας. Ευχαριστώ. Καταρχήν, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σαφή εικόνα, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τις ορολογίες. Έτσι. Σας έχω πει τι είναι ο Δίας με την έννοια του συμπαντικού νου. Ο Δίας, ο νους, είναι ένας στην πραγματικότητα. Εμείς συλλαμβάνουμε ορισμένες πτυχές. Έτσι. Και όταν εμείς συλλαμβάνουμε μόνο μερικές πτυχές, οι υπόλοιπες πτυχές που δεν έχουν ενσωματωθεί μέσα μας είναι απλά αντιπροσωπείες της συνείδησής μας, που αντιπροσωπεύουν νοητικές καταστάσεις που απλά εμείς δεν τις έχουμε ενσωματώσει. Έτσι, για να καταλάβουμε ότι όλος ο εσωτερισμός, όλος ο εσωτερισμός που δημιουργήσε ο άνθρωπος όταν διακατέχεται από την τρίτη πυκνότητα συνείδησης, όπως είναι τώρα το ανθρωποειδές που είμαστε εμείς, όλος ο εσωτερισμός λειτουργεί βάσει των αντιπροσωπιών που έχουμε δώσει εμείς σε συγκεκριμένες, θα λέγαμε, συνειδησιακά επίπεδα, τα οποία δεν έχουμε ενσωματώσει σαν εαυτό. Έτσι, θέλω να τα διαχωρίσετε αυτά, για να μπορείτε να συλλάβετε τις αποκωδικοποιήσεις όλων αυτών των πραγμάτων, έτσι, που έχουν δοθεί στις εσωτερικές διδασκαλίες και των ονομάτων των channeling και όλων των αντιπροσωπείων Αγίων, Ξεαγίων, Χερουβίων, Ιστορίες, Αγγέλων, Αρχαγγέλων. Θέλω να το καταλάβετε αυτό, έτσι. Όταν κάποιος συνδέεται με την πηγή και έχει κάνει κανάλι όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπα και στα άλλα, βγάζει τους ενδιάμεσους από μέσα. Δεν χρειάζεται κανένας ενδιάμεσος. Είναι απλά ενωμένος, καρφί, κραπ, όπως είμαστε όλοι με την πηγή, αλλά αυτός το ξέρει. Γιατί έχει σωματώσει τα επίπεδά του, τη χορδή του, θα λέγαμε. Έχει καταφέρει την κουνταλίνη, σε εισαγωγικά, δηλαδή το κανάλι εκείνο, να περάσει, σας είπα, μέσα από όλες τις χάντρες που είναι οι διαστάσεις. Οπότε γίνεται το κορδόνι που ενώνει όλες τις χάντρες στο κολιέ, θα λέγαμε, το συμπαντικό. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι γίνεται. Κάθε φορά όλα αυτά που μου λες είναι διάφορες
συχνότητες, έτσι, και μικροί κύκλοι μέσα στους μεγάλους κύκλους. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος, στην κατάσταση που είναι, ξεκινάει να περνάει, θα λέγαμε, το συνειδησιακό του κέντρο, αν μιλήσουμε ινδουιστικά, από το εγωικό του, θα λέγαμε, κομμάτι, έτσι, να αρχίζει να μπορέσει να ενώσει, θα λέγαμε, και από το τσάκρα. Δηλαδή να μπορέσει σιγά-σιγά, μέσα σε αυτή τη 3D κατάσταση που είναι, να μπορεί λίγο-λίγο να κοιτάει πενταδιάστατα. Στην τρίτη διάσταση στην οποία είμαστε, χώρος, χρόνος, αυτό εδώ πέρα το πλάτος που ξέρουμε και υπάρχουν οι μορφές, μπορούμε η συνείδησή μας να έχει μια πενταδιάστατη έννοια των πραγμάτων. Και σας είπα, η πενταδιάστατη έννοια είναι να βγει στο άχρονο, στο αιώνιο. Η τρισδιάστατη, η τεταρτιδιάστατη έννοια είναι χρονική κατάσταση, να μπορείς να δουλεύεις με τον χρόνο. Κατάλαβες, και οι άλλες καταστάσεις είναι, είπαμε, όλες αυτές τις καταστάσεις συνειδησιακής που έχουμε, που ζούμε και βλέπουμε μόνο, θα λέγαμε, όσο πολύ μπορούμε, το φαινομενικό. Είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε που το ακούτε πρώτη φορά. Εδώ στην πραγματικότητα καλούμαστε να πετύχουμε τώρα, μέσα σε αυτή την τρίτη διάσταση την οποία ζούμε, την μεπτοδιαστατική συνειδησιακή μας κατάσταση. Έτσι. Όλα αυτά που λένε που ξαφνικά φεύγουν από τη μία διάσταση και πάνε στην άλλη, αυτά είναι, θέλουν χιλιάδες χρόνια να φύγουν, δεν είναι τώρα για μας. Απλά τώρα καλούμαστε σε αυτή την κατάσταση που ζούμε να μπορούμε να ανεβάσουμε τη συνείδησή μας, ενώ έχουμε αγκυροβολήσει στην τρίτη διάσταση που είναι το κορμί μας, η συνείδησή μας να λειτουργεί στην τέταρτη και να καταφέρουμε να λειτουργεί στην πέμπτη. Έτσι. Μια συγκεκριμένη εποχή, θα λέγαμε, που είχε συμβεί αυτό. Σε πολλούς ανθρώπους, ήταν παλιά, σε ορισμένους διάσπαρτους θα λέγαμε ανθρώπους, αλλά και στον πολιτισμό πάλι της αρχαίας Ελλάδας, κοντά στα χρόνια θα λέγαμε της χρυσής εποχής του Περικλή. Μπορούσαν, παρόλη τη 3D ανομαλία που υπάρχει και τη διαφορετικότητα των επιπέδων και ιεραρχίας, να μπορούν να συλλάβουν μια πεπτοδιαστατική κατάσταση των όλων αυτών πραγμάτων. Οπότε είχαν μια πεπτοδιαστατική κατάσταση, δεν ξέρανε πώς λειτουργεί, θα λέγαμε, έτσι, σε μεγάλους κύκλους. Το 3D, είχαν μια τετραδιαστατική συνειδησιακή κατάσταση, γιατί μπορούσαν να συλλάβουν την έννοια, να απλώσουν τη συνείδησή τους στο μέλλον και στο παρελθόν, και επίσης είχαν μια υλική, θα λέγαμε, συνειδησιακή κατάσταση, έτσι, για να μπορούν να ξέρουν πώς δουλεύει η ύλη. Όταν το καταφέρει αυτό ο άνθρωπος, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, και όμορφα και ωραία και πολιτισμένα, έτσι, παρόλες τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Και σας το λέω αυτό για να το καταλάβετε. Πάλι θα υπάρχουν ζώα, χαζί, κουτί, σκλάβοι και αφέντες. Όμως η πεμπτοδιαστατική κατάσταση θα μπορεί όλα αυτά να τα βάλει σε μια τάξη εναρμόνισης μεταξύ τους. Αντί όλοι να θέλουν να γίνουν σκλάβοι, όλοι να θέλουν να γίνουν αφέντες, όλοι να θέλουν μια ισότητα και όλοι απλά να θέλουν γιατί δεν είναι ταπεινοί στο δικό τους συνειδησιακό επίπεδο. Έτσι. Δεν θέλω να τα μπερδεύετε με διάφορες ουτοπιστικές, θα λέγαμε, καταστάσεις που έχουν βγει το τελευταίο καιρό και λένε ότι να είναι. Έτσι. Είμαστε στην εποχή της παραπληροφόρησης. Αυτό είναι, σας το είχα πει από πολλές φορές. Οι ενέργειες τώρα που μπαίνουν όλο το ηλιακό μας σύστημα και η γη είναι τέτοιες οι οποίες φέρνουν μια εγρήγορση, θα λέγαμε, στον άνθρωπο που όποιος δεν έχει την κατάλληλη βάση είναι σαν να έρχεται μεγάλο ρεύμα σε μικρά σύρματα και τους καίνε τα καλώδια. Επειδή τους καίνε λοιπόν τα καλώδια της λογικής, τι κάνουνε, φεύγουν όλοι στην αστρική τους κατάσταση, στη φαντασία τους δηλαδή. Εκεί πέρα μπορούν όλοι να δουλεύουν με τις πλάνες τους, γιατί εκεί πέρα νιώθουν ότι μπορούν να τα φέρουν σε μια τάξη, ένα λόγο καθένα στο παραμυθάκι που ζει. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Προσέχετε αυτό το πράγμα, φίλοι μου, που συμβαίνει. Είναι καλό να μπορούμε να βγαίνουμε για να χρησιμοποιούμε αυτά που σας είπα, όλα τα πράγματα, τις αντιπροσωπείες, σαν εσωτερικά εργαλεία για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, ώστε αυτό το αποτέλεσμα να μας φέρει μια φιλικότητα στο 3D, όχι για να φύγουμε, για να μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Είναι σημαντικό να προσέξετε την έννοια της παραπληροφόρησης που υπάρχει αυτόν τον καιρό και το χάσιμο στο παραμύθι του καθένα. Okay. Λοιπόν, όσον αφορά το Χριστό, το Παράκλητο και το Δία, σας είπα, για μένα όλα αυτά είναι εσωτερικές, θα λέγαμε, ερμηνείες και καταστάσεις. Σας εξήγησα ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Κάθε άνθρωπος τώρα, επειδή αλλάζει μέσα του, θα έρθει αυτός ο διαχωρισμός, η διάσπαση από όλα τα ζεύγη, τις ομάδες και όλα αυτά τα πράγματα,
για να γίνει μια αναβάθμιση του ατόμου και μετά αφού γίνει η αναβάθμιση του ατόμου σπάνε οι παλιοί δεσμοί για να δημιουργηθούν νέοι που αντιπροσωπεύουν την αναβάθμιση των ατόμων. Έτσι. Άρα αυτοί θα έχουμε καταστροφές του παλιού και ξαναενώσεις σε καινούρια σύνθεση της ανθρωπότητας. Okay. Αυτοί προσπαθούν να συνθέσουν με την έννοια ότι πάνε να φέρουν την καινούρια εποχή. Χωρίς την αναβάθμιση, προσέξτε φίλοι μου, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι πλανεμένοι και δυστυχώς παρασύρουν και άλλους ανθρώπους με την έννοια της ισότητας, αναβάθμισης, παγκοσμιοποίησης και όλα τα άλλα πράγματα. Αν δείτε στην πραγματικότητα τον γύρω σας, τον άνθρωπο, δεν παίζει ρόλο άλλος να είναι μετανάστης, μαύρος, κινέζος, κίτρινος, μπλε, οτιδήποτε θέλετε, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο η συνειδησιακή του κατάσταση αν κολλάει με τη δική σας. Είτε είναι Έλληνας, είτε ο αδερφός σας, είτε είναι ξένος, είτε είναι οποιοδήποτε. Παίζει ρόλο η συνειδησιακή κατάσταση για να μπορείτε να συνεργαστείτε. Βλέπετε ακόμα και τα λεφτά αναγκάζουν τους ανθρώπους να το κάνουν υποποίηση και θα έρθει μια επανάσταση, ένα ξέσπασμα, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν να χειρίζονται το χρήμα και δεν ξέρουν να χειρίζονται τον εαυτό τους και τις επιθυμίες τους. Άρα το μόνο κομμάτι που θα ενώσει τον άνθρωπο σε μια παγκόσμια, θα λέγαμε, κατάσταση πάνω στη γη, γήινων ανθρώπων, έτσι, με μια κατεύθυνση, είναι μόνο το συνειδησιακό επίπεδο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, φίλοι μου. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να έρθουν σε ένα συνειδησιακό επίπεδο, ώστε ο νόμος να είναι η συνείδηση. Ούτε η εκκλησία, ούτε η πολιτική, ούτε το χρήμα, άρα η συνείδηση, οι ανθρώπινες αρετές. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να φέρει μια αναβάθμιση. Τα άλλα όλα είναι μια βίαιη παγκοσμιοποίηση που φέρνουν κοντά πράγματα που δεν είναι συμβατά. Οπότε αν βάλεις κοντά, θα λέγαμε, μαζί το λύκο με το πρόβατο και περιμένεις να κάνουν παρέα, δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι, πρέπει να φτάσουμε σε ένα συνειδησιακό επίπεδο αγάπης δηλαδή, για να μπορεί ο λύκος να μην κάνει το λύκο, το πρόβατο να μην κάνει το πρόβατο και έτσι να μην παίζεται θυματοποίηση και κυριαρχία. Έτσι όλοι οι άνθρωποι σιγά σιγά θα σέβονται τα ανθρώπινα, θα λέγαμε, δικαιώματα, θα ξέρουν, θα λέγαμε, να σέβονται τα όρια του άλλου και σιγά σιγά θα έρθει μια ομαλή, έτσι, συνεργασία των λαών, χωρίς να χρειάζεται να πάψει ο άλλος να λέει ναι, Έλληνας, να πάψει ο άλλος να λέει ότι είναι από την Τρίπολη, να πάψει ο άλλος να λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι από τα Γιαννιτσά, να πάψει ο άλλος να λέει ότι είναι από τη Βουδαπέστη και ο άλλος να είναι Κινέζος. Όταν εμείς μπαίνουμε στην συνειδησιακή μας ανάπτυξη, να μπούμε στην ενέργεια, τότε δεν μας νοιάζει η μορφή για να είμαστε ίσοι, δεν μας νοιάζει η μορφή, αλλά οι ιδιότητες. Οι ιδιότητες, σας το ξαναλέω. Γι' αυτό και παλιά, όπως καταλαβαίνετε, για τους αρχαίους Έλληνες, θα έλεγα να μιλήσω, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τους σύλλοτες, σκλάβους. Έτσι. Όχι γιατί ήταν κακοί, γιατί δεν ήταν ηλίθιοι. Ξέραν ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει το συνειδησιακό επίπεδο δεν μπορεί να λειτουργήσει, να συνεργαστεί. Επομένως έπρεπε να πάρει συγκεκριμένα καθήκοντα του επίπεδου του. Στην συνδύεση είχαν τις κάστες. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα, άμα τα πούμε στους ανθρώπους, όλοι θα πούνε ότι είναι ρατσιστικά αυτά τα πράγματα. Όμως στην πραγματικότητα, τι γίνεται, σου λέει, θέλεις να ξεκινήσεις να φύγεις από σκλάβος. Μάθε τον πολιτισμό. Θέλεις να ξεκινήσεις να περάσεις από μια κάστα σε μια άλλη, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Βλέπετε, φίλοι μου, παλιά επίσης στην Ινδία, στις κάστες, δεν το ξέρω ακριβώς να σας το πω, αλλά όταν ήσουν στην αναβαθμισμένη, θα λέγαμε, κάστα, υποτίθεται ότι ήταν πιο συνειδητή, έτσι, πιο παλιές ψυχές ή οτιδήποτε άλλο, πέστε το, η μία γνώμη, ενός ανθρώπου ισοδυναμούσε με 100 γνώμες από την κατώτερη κάστα. Αυτό δεν το κάνανε ούτε στην Κίνα, ούτε στη Ιαπωνία, ούτε αυτά τα πράγματα για να δείξουν ότι άλλοι είναι κατώτεροι με την έννοια αυτή του ρατσισμού ή της κατωτερότητας, της ανωτερότητας. Αλλά θέλουν να δείξουν ότι για να συνεργαστεί το σύμπαν, εφόσον όλα είναι διαφορετικά, θα υπάρχει ένα είδος ιεραρχίας, θα υπάρχει ένα είδος σειράς, θα υπάρχει ένα είδος θέσης πάνω στο χάρτη των θέσεων. Όταν όλοι οι άνθρωποι βρούνε πραγματικά τη θέση και φύγει ο εγωισμός, που όλοι θέλουν να είναι τα πάντα, και φύγει ο εγωισμός, τότε θα δείτε πώς όλοι προσδιοριζόμαστε σιγά σιγά στη θέση που πρέπει να έχουμε. Χωρίς να μας νοιάζει αν είμαστε ανώτεροι ή κατώτεροι, αλλά απλά να δεχόμαστε με ταπεινοφροσύνη τη δύναμη και την αδυναμία μας. Θα έρθει μια αξιοκρατία που θα είναι σεβαστή και από τον αδύναμο και από τον δυνατό. Το καταλαβαίνετε.
Είναι λεπτές αυτές οι διαφορές που όμως ο άνθρωπος ο πονεμένος, ο άνθρωπος ο κομπλεξικός, ο άνθρωπος που θέλει δικαιώματα χωρίς να τα έχει πάρει, ο άνθρωπος που τα θέλει όλα έτοιμα, ο άνθρωπος τεχνολογίας που θέλει τεχνολογία να είναι για όλους, έτσι, γιατί απλά δεν τον νοιάζει να έχει ψυχική αναβάθμιση αλλά μόνο τεχνολογία. Αυτοί φίλοι μου οι άνθρωποι είναι φυσικό να μην θέλουν την αξιοκρατία. Να θέλουν όλοι να τα κάνουν όλα. Έτσι. Αυτό όμως δεν γίνεται, μόνο παραφύση. Θέλουμε, δεν θέλουμε, συγγνώμη που πονάω από τους εγωισμούς σας και τις επιθυμίες μας, συγκεκριμένα πράγματα είναι για το συγκεκριμένο επίπεδο του καθένα μας. Έτσι. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβει αυτό και τότε όλοι θα είναι ευχαριστημένοι με τον εαυτό τους, αντί να νιώθουν ότι απλά δεν μπορούν να το κάνουν. Θα είναι όλοι ευχαριστημένοι με αυτά που μπορούν να κάνουν. Έτσι. Αυτό μαθαίνουμε στον κόσμο. Προχωράμε παρακάτω. Λέει η Ντομπρίνκα. Καλησπέρα στα μάτια, καλησπέρα, γιατί ο... Τι λέει, ο Θεός, ο Θεός μου επέτρεψε να υιοθετήσω και δεν μου επέτρεψε να γεννήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε να, αυτό που είπα προηγουμένως, βλέπετε, δηλαδή λες και προλαβαίνω και λέω την επόμενη ερώτηση, δηλαδή το έχετε δει τι γίνεται. Λέει τώρα γιατί δεν μου επέτρεψε, λέει, να γεννήσω ο Θεός. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν είναι ο Θεός με την έννοια ενός ανθρώπου που παίρνει αποφάσεις. Ο Θεός είναι, θα λέγαμε, όλη η νοημοσύνη εκείνη που φέρνει αναλόγως τις αντιδράσεις, έτσι, που κάνουμε και τις συνθέσεις των οποίων παίζονται οι ενέργειες, ανάλογα αποτελέσματα. Θα μπορούσα λοιπόν να τραβήξω το Θεό, να τον πάω μέσα σου, λοιπόν, αγαπητή Ντομπρίνκα, ξέρω εγώ, και να σου πω ότι ο Θεός, η νοημοσύνη που είναι μέσα σου, αναλόγως την αποκοπή που έχει, μέσα από το DNA το συγκεκριμένο που έχεις γαλουχίσει, αναεσαρκώσεις τον εαυτό σου, έτσι, μαζί με τη σύνδεση, τα λέγαμε, του ανθρώπου που πεις να κάνεις παιδί μαζί, απλά δεν φτάνει σε εκείνο το σημείο να μπορέσετε να κρυσταλώσετε, θα λέγαμε, ένα παιδί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Συγκεκριμένα DNA, επειδή έχουν τροποποιηθεί ανάλογα ανά το εσαρκώσεων, έτσι, και γονιδιακές ανομαλίες, θα λέγαμε, δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας ορισμένα πράγματα. Αλλιώς θα μπορούσαν όλα να τα κάνουν όλα. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσαμε να βάζουμε κοτόπουλο, θα λέγαμε, με ελέφαντα και να βγει ένα κοτόπουλο ελεφαντάκι, ας πούμε. Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχουν διαφορετικού είδους ενέργειες, η φύση έχει δικλείδες ασφαλείας. Γιατί? Για να μην γίνει μπάχαλο. Αυτά ο άνθρωπος μέσα από τον εγωισμό του, σας είπα, που θέλει όλοι να τα κάνουν όλα, γιατί είναι αδικία, κρίμα να μην το κάνω εγώ μωρέ, ενώ μπορεί ο άλλος. Όλο αυτό το πράγμα ο άνθρωπος τι κάνει, πάει να το φτιάξει μια τεχνολογία. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία πρέπει να βοηθάει τη φύση να επανέρχεται σε ισορροπία, όχι να βοηθάει την επιθυμία του ανθρώπου. Καταλάβατε, όχι να βοηθάει. Εκείνη την ώρα λοιπόν τι σου δίνει λοιπόν, σου δίνει την αίσθηση να καταλάβεις ότι ξέρεις κάτι. Παρόλο αυτό το πράγμα, εσύ μπορεί να νιώσεις την αγάπη. Λίγο πιο δύσκολα. Γιατί? Γιατί πρέπει να βάλεις λίγο παραπάνω, θα λέγαμε, αγάπη από τη μια φυσιολογική μάνα που θα βγάλει το παιδί μέσα από την κοιλιά της. Αυτό σημαίνει ότι σε βάση καταστάσεις να μπορείς να ξεπεράσεις όλη αυτή την απόσταση που εσύ δεν είχες με το παιδί που υιοθέτησες. Άρα θα λέγαμε στην πραγματικότητα, θα λέγαμε ότι εσύ πρέπει να δουλέψεις λίγο παραπάνω με την αγάπη από αυτή την είσοδο, θα λέγαμε, παρά να γίνει φυσικό σε σένα. Πολλά πράγματα λοιπόν η ψυχή μας, παύλα, μας παίρνει σε τέτοιες καταστάσεις, θα λέγαμε, ώστε να εμείς να παίξουμε ρόλους πάνω σε συγκεκριμένα όρια, θα λέγαμε, στο DNA. Είτε λέγονται ασθένειες, είτε λέγονται αυτά τα πράγματα έτσι που μου είπες που δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Και πόσοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται που δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Όμως, φίλοι μου, πολλές φορές αυτά τα πράγματα τα ίδια είναι πτυχές που μας βοηθάνε εμείς να μπορούμε να έρθουμε σε μια ταπεινοφροσύνη, κατανόηση, αποδοχή, επεξεργασία, δράση, ανάλογη και θα δείτε στην πραγματικότητα ότι μπορεί να σου φέρει μερικές πτυχές μέσα σου και συνενεργοποιήσει πράγματα που απλά αν έκανες ένα παιδί μόνο σου και δεν υιοθετούσες, δεν θα μπορούσες, θα λέγαμε, να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι, θέλω να καταλάβετε οι δυσκολίες της ζωής είναι στην πραγματικότητα από δικές μας επιλογές που έχουμε κάνει σαν ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, αν δεν προσέχουμε σαν ανθρωπότητα, φίλοι μου, αν δεν προσέχουμε σαν ανθρωπότητα τους καρπούς που βγάζουμε, εμείς θα τους θερήσουμε. Τους καρπούς που βγάζουμε και σπέρνουμε, εμείς θα τους θερήσουμε.
είτε το κάνεις την μία μέρα για την επόμενη, είτε την άλλη εβδομάδα, το μήνα, είτε τις εισαρκώσεις. Γι' αυτό έχουμε γι' αυτό έχουμε ευθύνη ως προς την ανθρωπότητα. Την ευθύνη ως προς την ανθρωπότητα, τι καρπούς θα βγάλουμε. Και αν οι καρποί που βγάζουμε λίγο-λίγο και με τον καιρό είναι σε εισαγωγικά παραφύση, έτσι, λίγο-λίγο είναι, θα λέγαμε, εκτός φύσης, λίγο-λίγο-λίγο είναι εγωιστικοί, λίγο-λίγο-λίγο είναι, θα λέγαμε, οτιδήποτε παρέκκληση και αν έχουν. Είναι φυσικό μετά να βγαίνουμε όλοι οι άνθρωποι με αρρώστιες, όλοι οι άνθρωποι με άγνοια, όλοι οι άνθρωποι χωρίς ενθύμηση, όλοι οι άνθρωποι, έτσι, και τα καινούργιες, θα λέγαμε, ψυχές να μπαίνουν σε άρρωστα σώματα. Καταλαβαίνετε. Εφόσον λοιπόν αυτά τα σώματα μπορούν να συλλάβουν, θα λέγαμε, συνέχεια κατωτέρων τύπων ψυχών, έτσι, γιατί δεν μπορεί τώρα ένα σώμα όταν έχει βγει με διάφορες ανισορροπίες να μπορεί να συλλάβει μια ψυχή που έχει τεράστιες ιδιότητες, λίγο-λίγο είναι σαν να καλάμε για ενσάρκωση κατώτερης ποιότητας ψυχών. Επομένως, από το υποσυνείδητο της γης, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, θα αρχίσουν να βγαίνουν κατώτερου τύπου ψυχές για αυτή την καλή γιούγκα που μιλάμε. Και μόλις έρθει η χρυσή εποχή, θα αρχίσει η μορφή να γίνεται διαφορετική για να μπορεί να συλλάβει από το υποσυνείδητο της γης τις ανώτερες του ψυχές και να σαρκωθούν και να παίζεται το παιχνίδι. Τώρα μπαίνουμε σε διάφορα πράγματα που είναι πολύ εσωτερικά και ίσως να μην τα καταλαβαίνετε, γιατί είναι όλη η έννοια των ψυχών δημιουργείται λόγω της μορφής του 3D. Όσο πιο πολύ η μορφή υπάρχει στο 3D και πολλαπλασιάζεται, γιατί δεν πολλαπλασιάζεται το ίδιο στην τέταρτη διάσταση, τόσο πιο πολύ μπορούμε να ανεβάσουμε πάνω και να λειτουργούν, θα λέγαμε, οι ψυχές. Ο πολλαπλασιασμός εδώ κάτω, θα λέγαμε στο 3D των μορφών, δημιουργεί τις ψυχές στα αστρικά και τα ανώτερα πεδία. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που περισσότερα από εσάς, θα λέγαμε τώρα, που να το ξέρετε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σκοπός μας όμως είναι να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι έχουμε πέραν την ευθύνη ως προς τον εαυτό μας, έτσι, μέσω του εαυτού μας έχουμε την ευθύνη προς την ανθρωπότητα. Να μπορούμε όλοι να φτάσουμε σε μια τέτοια καλλιέργεια του σπόρου μέσα μας, ώστε να αρχίζουμε να βγάζουμε καλύτερους σπόρους, έτσι, καλύτερα πράγματα, για να μπορεί, θα λέγαμε, σιγά σιγά η ανθρωπότητα να έχει ένα μέλλον καλύτερο από αυτό που είχαμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Άρα εμείς καλούμε τον εαυτό μας, ο κάθερας από εμάς τι να κάνει, να θεραπεύσει τους προγόνους, να θεραπεύσει τις ανισορροπίες, να θεραπεύσει την τάση, έτσι, να θεραπεύσει την τάση, τη στραβή τάση που έχουμε πάρει καμιά φορά. Βλέπετε, οι άνθρωποι λοιπόν, όταν έχουν μια τάση και πέφτει λίγο-λίγο σαν κάνω στην πάδα και στο τέλος γίνεται τεράστιο, είναι πολύ δύσκολο στην εποχή του Kali Yuga τώρα και στην εποχή που ζούμε να γυρίσουν αυτή την τάση. Και βλέπετε πως από αυτή την τάση, λίγο-λίγο, εισάρκωση, πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί, έχουν χάσει τελείως τον δρόμο. Γιατί γίνει τόσο μεγάλη χιονοστιβάδα που δεν μπορούν να κάνουν την κόντρα τους και παρασύρονται από τη ροή. Άλλοι άνθρωποι όμως έχουν συγκεκριμένες δυνάμεις, έχουν αναπτύξει πολύ τη θέληση, έτσι, και αρχίζουν όλη αυτή τη χιονοστιβάδα της τάσης, θα λέγαμε, συγκεκριμένων DNA, όσο μπορούν ο καθένας στο δικό του μέτρο, να αρχίζουν να το θεραπεύουν, ώστε να δώσουν, τα λέγαμε, σε εισαγωγικά, λιγότερα χρέη ή καθόλου χρέη να ξεχρεώσουν στην επόμενη γενιά. Πώς είναι οι τράπεζες τώρα που άμα χρωστάει, θα λέγαμε, ο πατέρας σου, λέει, α, τώρα θα χρωστάει και το παιδί σου. Κάπως έτσι συμβαίνει, φίλοι μου, και με την ενέργεια, λόγω της τάσης, έτσι, δεν χρωστάει κανένας πουθενά. Η τάση είναι εκείνη που έρχεται. Και λίγο-λίγο η ανθρωπότητα τώρα, μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν και βοηθάνε, με το παραδείγματος, έτσι, περισσότερο, έτσι, να μπορούμε να θεραπεύσουμε σε εισαγωγικά τους προγόνους μας, να αλλάξουμε την τάση την οποία υπάρχει, έτσι. Άλλοι άνθρωποι είναι έρμεα των τάσεων των οποίων υπάρχουν, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα, έτσι. Ελπίζω να έγινα κατανοητός, γιατί το πήγαμε λίγο πιο εσωτερικά. Λοιπόν, λέει η Ελένη, Έλεν, Φίλιπ, ναι, τι είναι η οργονίτης, λέει, ευχαριστώ. Ο οργονίτης υποτίθεται ότι βγήκε, δεν ξέρω για τους τεχνητούς πότε βγήκαν, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι φυσικοί οργονίτες είναι όταν εμείς μπορούμε και μετατρέπουμε την ενέργεια. Την αρνητική οργόνη, γι' αυτό λέγεται οργονίτης. Από την οργόνη, έτσι. Η οργόνη είναι όλη αυτή η εθερική ενέργεια που σας λέω, φίλοι μου, που μπορεί να είναι ή θετική ή αρνητική. Παραδείγματος χάρη, όταν οι άνθρωποι αρχίζουν, τα λέγαμε, και έχουν αρνητικά συναισθήματα,
όταν χρησιμοποιούμε αρνητικές συντονίσεις, όλο αυτό το περίβλημα πάνω, θα λέγαμε, όλη αυτή η πάχνη εθερική που υπάρχει, έτσι, ένα μαύρο σύννεφο, ας πούμε, ότι υπάρχει πάνω μας, στην άβρα μας, και οπότε άβρα με άβρα με άβρα με άβρα δημιουργεί ένα μαύρο σύννεφο ανάμεσα σε μαύρους ανθρώπους. Αυτό λέγεται οργόνη αρνητική και είναι μια εντροπική κατάσταση η οποία είναι για αποσύνθεση. Όταν εμείς βγάζουμε έξω τα πετρέλαια, τα πετρώματα και όλα αυτά τα πράγματα και δεν δουλεύουμε με την ηλιακή ενέργεια, τραβάμε έξω στην επιφάνεια της γης την αποσύνθεση. Γιατί το πετρέλαιο, οι βενζίνες και όλα αυτά τα πράγματα είναι στα έγκατα της γης και έχουν μια κατιούσα κατεύθυνση για τη διάλυση στον πυρήνα. Οπότε είναι μια κατερχόμενη ενέργεια, είναι κατιόντα αυτά τα πράγματα. Όταν εμείς τρώμε κατιόντα, όταν εμείς βγάζουμε στην επιφάνεια κατιόντα, όταν τα πάντα λειτουργούν με κατιόντα στην επιφάνεια της γης, είναι σαν να φέρουμε την κόλαση πάνω. Η κόλαση, θα λέγαμε, είναι μια εντροπία, μια διάλυση, είτε λέγεται μέσα μας, είτε στα έγκατα της γης ή οπουδήποτε. Οι εντροπικές αυτές ενέργειες σημαίνουν καταστροφή. Απ' την άλλη, η θετική οργόνη, θα λέγαμε, έτσι, τι είναι? Είναι ενέργειες που δεν είναι εντροπικές, αλλά είναι αναπαραγωγικές. Θα λέγαμε ηλιακή ενέργεια, ενέργεια αιωλική και όλα αυτά τα πράγματα που είναι από την επιφάνεια και πάνω της γης. Όταν μπορούμε να τις χειριστούμε, τον άνθρωπο τον αναβαθμίζουν. Έτσι. Οπότε όταν εμείς παίρνουμε, θα λέγαμε, από τη γη τις εντροπικές ενέργειες, όπως και πολλές φορές οι θρησκείες μιλάνε για ζώα, τα εντροπικά ζώα, όπως είναι το γουρούνι, ο αρουραίος και μερικά όντα που είναι κατσαρίδες, αυτά έχουν κατιόντα πάνω τους και δεν κάνει να τα τρώμε, γιατί είναι κατιόντα και ασκείται μέσα τους η δύναμη η εντροπική. Καταλάβατε, είναι σε μια υπεξελεκτική κατάσταση το είδος αυτός, οι συνειδήσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα είδη. Γιατί μερικά είναι κατιόντα, σας είπα και άλλες φορές, και άλλα ανιόντα. Και εμείς καλούμαστε μέσα μας με τι θέλουμε να γεμίσουμε τον οργανισμό μας. Έτσι. Όπως είναι η ενέργεια, λοιπόν, έτσι οι συγκεκριμένες μορφές είναι αντανακλάσεις ενεργειών. Γι' αυτό έχετε δει πολλές φορές, σας είπα, που λένε για ορισμένα πράγματα έντομα, γιατί υπάρχει μια ενέργεια, θα λέγαμε, η οποία είναι εντροπική και λειτουργεί μέσα σε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, η γέρη, και όταν γερνάει ο άνθρωπος, τι έχει? Έχει μια κατιούσα ενέργεια, εντροπική ενέργεια, γιατί θύρεται το σώμα, πεθαίνει το σώμα. Το παιδί, τι έχει? Μια θετική οργόνη, γιατί μεγαλώνει το παιδί ακόμα, είναι στην ανάπτυξη, τη λέγαμε, έτσι. Γι' αυτό πολλοί βαμπυριστές και όλοι που κάνουν θυσίες και θέλουν να πάρουν την ενέργεια και την άβρα, θα λέγαμε, του παιδιού, τη ζωτική ενέργεια, κάνουν θυσίες, σκοτώνουν νεγριές, σκοτώνουν παιδιά και το κάνουν αυτό. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι οργονίτες, και να καταλήξουμε τελικά, οι οργονίτες υποτίθεται ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία φτιάχνουν για να μπορούν όλη αυτή την ενέργεια, υποτίθεται, ξέρω εγώ, του δωματίου και γενικά να μπορούν να με τη μετατρέπουν. Φυσικά ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να φτιάχνει οργονίτες τεχνικούς, γιατί είναι σαχλαμάρες αυτά τα πράγματα. Ο σωστός οργονίτης είναι η φύση η ίδια. Και εσείς, όταν γίνετε, εσείς οι ίδιες θετικοί οργονίτες. Οι άνθρωποι περισσότεροι είναι αρνητικοί οργονίτες. Λειτουργούν με την αρνητική οργόνη, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Δεν ξέρουν και πάνω τους έχουν εντροπικές ενέργειες. Έτσι. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι οι σκέψεις, είναι αυτά τα πράγματα τα οποία κάθονται πάνω τους. Βαριά άτομα, βαρυτικά, τα οποία σε στέλνουν κάτω, θα λέγαμε, προς την ανακύκλωση. Και όταν γεμίζεις με άλλα πράγματα, θα λέγαμε, έτσι, με ελαφριά άτομα που σε στέλνουν, θα λέγαμε, στην αναβάθμιση. Άρα γίνεσαι ένα με τη γη, λίγο και διαλύεσαι, έτσι, και γίνεσαι ένα με τη μορφή και το άλλο σε αφήνει να ανεβαίνεις παραπάνω, να μπορείς να αποταυτίζεις με τη μορφή, να γίνεσαι με το πνεύμα. Που αυτή την έννοια έχουν βγει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Οι οργονίτες, λοιπόν, εμείς έχουμε υποχρέωση, επειδή δουλεύουμε, υποτίθεται, σαν ανακυκλωτές και για το φως, να κάνουμε το σώμα μας έναν οργονίτη. Οπότε οτιδήποτε παίρνει μέσα αρνητικό, είτε λέγεται τροφή, είτε λέγεται αρνητικές ενέργειες, είτε λέγεται οτιδήποτε, να μπορούμε να το μετατρέπουμε, θα λέγαμε, σε φυσική, σε θετική οργόνη. Εντάξει. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι μου, κρύσταλλοι, πετράδια και αυτά, τις περισσότερες φορές, ξαναλέω, αυτά έχουν ένα μηδαμινό ποσοστό βοήθειας. Έχουν βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό το ποσοστό, αν δεν κάνετε εργασία με τον εαυτό σας. Αν τις περισσότερες φορές δείτε μια μεγάλη, θα λέγαμε, βοήθεια από αυτά, είναι επειδή εσείς οι ίδιοι δίνετε την ενέργειά σας σε αυτά τα πράγματα και νομίζετε ότι δουλεύουν παραπάνω. Έτσι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Έχουν μηδαμινό
όφελος εάν εσείς δεν είσαστε, θα λέγαμε, εκεί που πρέπει να είστε και να κάνετε την εργασία που χρειάζεται. Αλλιώς λειτουργούν σαν πλασέμπο τις περισσότερες φορές. Εντάξει, θέλω να πάρετε τη δύναμη πίσω. Θέλω να πάρετε τη δύναμη πίσω από εικόνες, από σταυρούς, από σύμβολα. Να πάρετε τη δύναμη πίσω. Εσείς ερμηνεύετε την πραγματικότητα, εσείς δίνετε δύναμη στα πιστεύω σας, εσείς κάνετε κάτι να λειτουργεί. Γιατί παίρνει από τη δική σας ψυχική ενέργεια κάτι για να μπορεί να ζει, να λειτουργεί, να υπάρχει. Απλά χρειάζεται να το κάνετε βοηθητικά και ακόμα δεν έχετε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Θέλω να πάρετε λίγο την ενέργεια πίσω. Βγάλετε τους ενδιάμεσους. Βγάλετε αυτά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να είστε αρνητικά πολλωμένοι μαζί τους. Απλά δεν θα τα χρειάζεται συνέχεια. Έτσι. Δεν θα τα χρειάζεται συνέχεια. Και εγώ πέρασα από αυτά τα πράγματα. Έκανα τη δική μου ιερουργία. Έκανα τις δικές μου πρακτικές. Έκανα πάρα πολλά πράγματα όταν ήμουν έτσι, ακόμα πιο μικρός. Έτσι. Αλλά λίγο-λίγο τα άφηνα, γιατί καταλάβαινα ότι η δύναμη ήταν μέσα μου. Τα άφηνα, καταλάβαινα ότι η δύναμη ήταν μέσα μου. Ότι εγώ έδινα τη δύναμη σε αυτά τα πράγματα που νόμιζα ότι τότε με βοηθούσαν. Έτσι. Ο καθένας βέβαια στον δρόμο του. Λοιπόν, γράφει η Ελπίδα, μην κουνιέσαι, λέει, μπρος πίσω. Φαίνεται θα ζαλίστηκε η Ελπίδα μας. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχουμε άλλη ερώτηση, τι ώρα έχει πάει. Λοιπόν. Φίλοι μου, κλείσαμε και τη μία ώρα πάλι. Σήμερα ήμουν λίγο λιγότερο χαμογελαστός, γιατί σας είπα, άγα το δέντρο μου και πόναγε. Οπότε, ζητάω λίγο την επιοίκειά σας. Ευχαριστώ για τη συνδημιουργία. Θα τα πούμε σε 15 μέρες. Ειρήνη σε όλους.